Παρόλο που η επίσημη έκθεση για την υγεία του ελληνικού λαού με στοιχεία 2009-2011 που δημοσιεύτηκε στο Lancet, αυτή που έκαναν τα πανεπιστήμια Cambridge, Οξφόρδης και η Σχολή Τροπικών Ασθενειών στο Λονδίνο, δείχνουν μια πραγματική χειροτέρευση, είναι μόνο τα δύο πρώτα χρόνια του μνημόνιου, της υγείας του ελληνικού λαού σε όλα τα επίπεδα και τις ψυχικές νόσους να γνωρίζουν αύξηση. Η βαριά κατάθλιψη, ας πούμε, τριπλασιάζεται στο σύνολο του γενικού εντάξει, πληθυσμού. Αυτό δεν έχει σχέση, δεν νομίζω όμως. Είναι παγκοσμίω. Ναι. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Όχι, αυτό δεν είναι. Αυτό λένε οι άνθρωποι, ότι δεν είναι παγκόσμιο φαινόμενο, ότι υπάρχει ειδικά πρόβλημα στην Ελλάδα. Οι επιστήμονες λένε τέλος... ότι σε όλο τον κόσμο το 2020 η δεύτερη αιτία θανάτου θα είναι κατάθλιψη. Εγώ λέω τα στοιχεία τα επιστημονικά. Αυτή η έκθεση καταλήγει να κάνει έκκληση στην Τρόικα. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν θεωρεί ότι είναι στο μέσο όρο, όπως το λένε, τον παγκόσμιο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, παρόλα αυτά, δεν μπορείς να εξηγήσεις το γιατί εμφανίζεται το Α ή Β σχήμα με βάση όρων ψυχολογικής διάθεσης. Υπάρχει ένα παρικμασμένο πολιτικό σκηνικό, το οποίο έχει πάρα πολλές τρύπες. Σε αυτές τις τρύπες γίνονται διάφορα, πολιτικά ρεσάλτα και άλλα. Άλλο αν θα κρατήσουν και δεν θα ξεφουσκώσουν στην πορεία, κάποια μπορεί να μείνουν, κάποια μπορούν να φύγουν. Εγώ τη Χρυσή Αυγή δεν τη βάζω στο επίπεδο ούτε του πολιτικού ρεσάλτου, ούτε αυτών των σχημάτων που ξεφουσκώνουν κτλ. Γιατί η Χρυσή Αυγή έχει ρίζες στα βαλτονέργια της πολιτικής λιτότητας και όλων των πολιτικών της ιστορίας του μνημόνιου. Συν της έλλειψης γνώσης της νεότερης, σύγχρονης νεότερης ιστορίας για μεγάλα τμήματα των νεότερων ηλικιών του πληθυσμού. Συν τέχνες και πολιτισμός που έχει καταντήσει ιδιαίτερα σημερινές συνθήκες να θεωρούνται πολυτέλεια, ενώ είναι θέμα επιβίωσης από την άποψη των αναγκών. Να σας πω για το ποτάμι δύο λόγια. Τι εντύπωση μου δημιουργεί εμένα, χωρίς να έχω κάποια επιστημονική, πώς το λένε, σχέση ή πρόσβαση στις δημοσκοπήσεις. Καταρχήν δεν είναι κόμμα, έτσι. Κόμματα σημαίνει έχω κομματική βάση, έχω όργανα, έχω μια δομή. Είναι ουσιαστικά μια προσωπικότητα, χαρισματική, τηλεοπτική, η οποία γύρω της έχει μια ομάδα ανθρώπων που είναι επίσης πολύ γνωστή από την τηλεόραση. Έχει ένα μεσιανικό χαρακτήρα έντονο. Και από αυτή την άποψη εγώ πιστεύω ότι είναι ο πισθοδρόμης σε σχέση με τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Δηλαδή αυτή η ιστορία με τους μεσίες και με τους πυρήνες γύρω από τους Μεσσίους έχει τελειώσει από τον προηγούμενο αιώνα. Ακόμα και τα κόμματα που έχουν ένα αρχηγό ο οποίος καθαρίζει για τα πάντα, ακόμα και αυτά, ας πούμε, σαν ιδέα βρίσκονται και αποδείχθηκε στην πράξη σε παρακμή. Άρα είναι προς τα πίσω. Δεν έχει πρόγραμμα. Το δεν έχει πρόγραμμα το θεωρούν οι ίδιοι πλεονέκτημα. Και λένε αυτό το σχετικό ότι εμείς δεν έχουμε κόκκινες, μπλε, ροζ, πράσινες υποσχέσεις, βιβλία κτλ. Η πραγματικότητα όμως είναι η εξής, ότι άντε μέχρι τις ευρωεκλογές να τη βγάλεις με μερικές γενικές ιδέες καθολικής αποδοχής που δεν ενοχλούν κανένα και δεν μπαίνουν καθόλου στο βάθος του τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι άβυσος το τι γίνεται. Μετά, αν πας προς τις βουλευτικές εκλογές, εκεί πρέπει να πάρεις θέση σε 4-5 ζητήματα, τα οποία είναι καθολικά και καθοριστικά. Δεν μπορείς να μην πάρεις θέση, γιατί αλλιώς τι θα κάνεις στις βουλευτικές εκλογές. Και τη μάχη σήμερα με εκατομμύρια ανθρώπους εξαθλιωμένους, δεν μπορείς να τη δώσεις με 5 ιδέες για Βουλή των 200 ή δεν ξέρω τι. Ή πάρτε την Κρήτη. Τι πήγε να πει ο κύριος Σταύρος Θεοδωράκης στην Κρήτη? Δεν βρήκα την ομιλία του στο Ηράκλειο, παρόλο την έψαξα, βρήκα στα Χανιά. Ουσιαστικά, πέρα από τις επικλήσεις στον Ελευθέριο Βενιζέλο, οι οποίες επίσης είχαν κάποιο είδους σύγκριση, ας πούμε, σε σχέση με το πώς τότε η προσωπικότητα ήταν καθοριστική. Είπε, δεν είπα, και τώρα. Σήμερα, λέω προσεκτικά. Προσεκτικά. Αλλά υπάρχουν το πολλοί βασικό σχήμα. Επειδή έχουν στι 14 κινήσεις τα τελευταία χρόνια. Όλο για το ποτάμι μιλάτε, όλοι. Το βασικό σχήμα. Εσείς μας ρωτήσατε, εγώ δεν ήξερα. Συζητάνε, λέω, αρχηγή, κόμμα. Εγώ ήθελα να σας πω για το βασικό σχήμα. Όχι για τώρα. Ναι, γενικά μιλάνε πάρα πολύ. Το βασικό σχήμα ήταν μια μεταφορά. Αυτό είναι και το όπλο του. Μια μεταφορά. Ότι μιλάνε όλοι γι' αυτό χωρίς να λέει αυτό τίποτα. Ήταν μια μεταφορά του σχήματος που έχουν πολλοί Βορειοελλαδίτες για το κράτος των Αθηνών που η Βόρεια Ελλάδα είναι το αποπέδι του στην Κρήτη. Τώρα στην Κρήτη ξέρετε καλά ότι μεταξύ Ηράκλειου και Χανίων
υπάρχει παλαιόθεν κάτι που δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Εντάξει. Το θέμα δεν είναι να αναπαράγουμε τώρα και ανάμεσα στην Κρήτη συνολικά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, ούτε οδηγεί πουθενά αυτού του είδους οι αντιπαραθέσεις. Εδώ χρειάζεται πραγματικά οι λαϊκές μάζες να συσπηρωθούν για να βρεθεί διέξοδος από την κρίση. Και αυτό είναι. Κάτω είμαι. Όταν λέει ότι η Κρήτη παράγει το 15% του ΑΕΠ και παίρνει το 4% των δημοσίων επενδύσεων, τι είναι τώρα, επίθεση στους Αθηναίους είναι? Δεν είναι, με συγχωρείς, έχει δίκιο. Καλά, και τα στοιχεία αυτά τώρα, δηλαδή, πώς τα λέει. Τα ίδια στοιχεία. Δηλαδή, με συγχωρείς, για να μεταφερθούν τα προϊόντα από την Κρήτη, εδώ δεν έχει κόστος. Άμα τα βάλουμε κάτω. Τα ίδια τα στοιχεία είναι αμφισβητούμενα. Και το κράτος των Αθηνών χρησιμοποίησε την ορολογία, έτσι. Δεν είναι δικιά μου η ορολογία. Εγώ δεν πρόκειται να το ανεχθώ αυτό, να μιλάτε συνέχεια για την Κρήτη. Θα αρχίσω και εγώ να λέω για τη Μάνη. Η οποία έχει μεγαλύτερο πρόβλημα. Αν κατέβει ο Σταύρος στη Μάνη. Να σα πω το δευτερόλεπτο. Δεν χρειάζεται, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Ναι. Είναι πείραμα κοινωνικό και πολιτικό των ορίων της τηλεοπτικής δημοκρατίας. Ναι, γιατί δεν είναι τυχαίο ότι είναι τηλεοπτικές περζόνες και ο κεντρικός και η γύρω. Μάλιστα. Πόσο μπορεί να φτάσει, νομίζω θα βγάλουμε όλοι συμπεράσματα. Καθίστε, θα το συζητήσουμε. Θα το έχουμε να ακούσουμε και τον κύριο Μαχαίρα και τον κύριο Κουτρουμάνη.